Συναδέλφοι, συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά στις τελευταίες εξελίξεις, είναι δύο-τρία ζητήματα που θέλουμε να δείξουμε. Και θα ξεκινήσω προφανώς από αυτό που ξεκίνησα και οι προηγούμενοι ομιλητές, για το πώς θα ανατραπεί το αντιεργατικό έκτρωμα του Χατζηδάκη. Ο νόμος του Χατζηδάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτός από τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους, γιατί αποτελεί μια πραγματική τομή στην ανατροπή των θεμελιωδών κατακτήσεων, στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, στην κατάργηση του οκταώρου, όσο και στην ανατροπή συνεργατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατακτήθηκαν από πολύχρονους αγώνες. Το προανήγγειλε ο Γιώργος ότι υπάρχει συγκεκριμένο κείμενο το οποίο θα καταθέσουμε στη συνέχεια για να εγγυηθεί από το Σώμα, από το Γενικό Συμβούλιο. Η σκοπιμότητα αυτού του κειμένου έχει να κάνει ότι δεν μπορούμε με γενικόλογες διακηρύξεις, είμαστε ενάντια στον νόμο του Χατζηδάκη, να πάμε προς τα κάτω στις ομοσπονδίες και στα σωματεία. Θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα τα βήματα, θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο θα καλέσουμε τις ομοσπονδίες και τα σωματεία να αντιδράσουν στις πτυχές όλες του νόμου του Χατζηδάκη. Και αν και έχουν αναλυθεί πολλές φορές, δεν νομίζω ότι πειράζει να πούμε άλλη μια φορά τα βασικά σημεία αυτού του νόμου στα οποία εμείς πρέπει να αντιδράσουμε και να αντισταθούμε. Με ατομική σύμβαση η εργοδοσία επιβάλλει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ακυρώνεται δηλαδή η δυνατότητα να καθορίζονται οι όροι εργασίας από τις συλλογικές συμβάσεις που παλεύουν τα συνδικάτα, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Η υπονόμευση δηλαδή του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας δεν είναι κάτι καινούριο στην ελληνική πραγματικότητα. Ξεκίνησε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90 με νόμο της Νέας Δημοκρατίας και με διάφορους νόμους που οι εκάστοτε κυβερνήσεις συμπλήρωναν ή επέκτηναν στη συνέχεια. Εδώ όμως, παράλληλα με την καθιέρωση της απλήρωτης υπερορίας, καταργείται και τυπικά το 8ωρο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, και για να το κάνουμε λιανά, κάνει τη δουλειά φτηνότερη, καταργεί την κυριακάτικη αργία σε μια σειρά ακόμα από κλάδους, διαλύει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αναθεωρεί βασικές διατάξεις του 1264 του 82 με μια σειρά από προβλέψεις, όπως το ηλεκτρονικό φακέλωμα όσων συμμετέχουν σε συλλογικές διαδικασίες, την κατάργηση της προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης με διευκόλυνση της απώλειας συνδικαλιστών κλπ. Υποχρεώνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να καταθέτουν στο λεγόμενο Γενικό Μητρό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μια σειρά από στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση των μελών, τις εκλογικές διαδικασίες, τη λειτουργία των σωματείων. Φόρα παρτίδα δηλαδή στο Υπουργείο Εργασίας και στους εργοδότες όλα τα στοιχεία της λειτουργίας των σωματείων. Περιλαμβάνει μάλιστα και τιμωρητικές προβλέψεις για τους απίθαρχους, αφού οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που δεν θα εκγραμμιστούν δεν θα μπορούν ούτε να προκυρήσουν απεργίες, ούτε να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις. Εισάγει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες συνεδριάσεις και ψηφοφορίας και μάλιστα με την απέτηση να τροποποιηθούν τα καταστατικά των σωματείων και να τις προβλέπουν. Προσθέτει νέες απαιτήσεις και προϋποθέσεις στην προκήρυξη της απεργίας. Ουσιαστικά καταργεί, όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές, το δικαίωμα στην απεργία, αφού πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να βγει παράνομη μια απεργία. Συνεχίζει ο νόμος Χατζηδάκη, χτίζοντας πάνω στο προηγούμενο αντεργατικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, το περίφημο 50% συν 1 της Αξιόπλου, και απαιτεί σωρευτικά πρώτο τη γνωστοποίηση της απεργίας ή της τάσης εργασίας 4 ημέρες πριν με όλες αυτές τις προϋποθέσεις να μην κουράζουν επαναλαμβάνοντας. Δεύτερο, με συγγνώμη. Θα παρακαλέσω να γραμμίσουμε όλοι κάτω και να πούμε τον ομιλητή. Ευχαριστώ. Με την υποχρέωση διεξαγωγής του δημόσιου διαλόγου για τους εργαζόμενους στο δημόσιο του ΣΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ακόμα και για ολικό οριστάσεις εργασίας ενώπιον του ΟΜΕΝ, με κατάθεση σχετικής αίτησης και μάλιστα όσο διαρκεί ο διάλογος, το δικαίωμα στην απεργία αναστέλλεται. Τρίτο, υποχρέωση διάθεσης προσωπικού ασφαλείας, αυτό υπήρχε και στους προηγούμενους νόμους, αλλά με την καινούργια εισαγωγή του προσωπικού ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, εκτός από το προσωπικό ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται, λέει, η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης με την παροχή του ενός τρίτου συνήθους παρόχων της υπηρεσίας κλπ. Αυτό αφορά στους δημόσιους χαρακτήρα και κινήσεις ωφέλης. Επίσης, η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει την απεργία υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, δηλαδή το δικαίωμα στην απεργοσπασία.
ώστε να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεπόδιστα, χωρίς την άσκηση σωματικής ή και ψυχολογικής βίας. Δηλαδή να είμαστε απ' έξω, ας πούμε, στην είσοδο της υπηρεσίας, να ενημερώνουμε τους συναδέλφους ή να τους προτρέπουμε να απεχήσουν και αυτό το πράγμα να θεωρείται ψυχολογική βία και να προκαλεί παρέμβαση πρωτοδικίου ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη. Και μάλιστα εάν κριθεί παράνομη η απεργία ή η στάση εργασίας που έχει κηρυχθεί από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, να μην επιτρέπεται μετά την έκδοση της απόφασης η κήρυξη απεργίας κατά του ίδιου εργοδότη, την ίδια ημερομηνία έναρξης και με την από την αντίστοιχη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Δηλαδή, εάν 9 στις 10 βγαίνανε παράνομες, από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει απεργία η οποία να μην βγαίνει παράνομη και καταθεριστική. Τι παραδείγματα έχουμε από αυτό εδώ πέρα. Ήδη ο Υπουργός Παιδείας αξιοποίησε αυτές τις προβλέψεις. Ακούστηκε πριν ότι δεν σχετιζόταν με τον νόμο του Χατζηδάκη. Σχετιζόταν τα δύο από τα τρία στοιχεία της αιτιολόγησης για να βγει παράνομη. Προφανώς και σχετιζόταν με τον νόμο του Χατζηδάκη. Είναι ο ΜΕΠ και η ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία. Και εδώ πέρα θα πρέπει να θυμίσω ότι στελέχη των παρατάξεων της Πάσκη και της ΔΑΚΕ την άνοιξη που συζητούσαμε ήταν ακόμα νομοσχέδιο ο νόμος του Χατζηδάκη. Εξέφραζαν την άποψη ότι ρε παιδιά, γιατί το κουβεντιάζουμε αυτό τώρα που δεν αφορά στο δημόσιο. Να πώς αφορά στο δημόσιο. Η πρώτη παράνομη και καταχρηστική απεργία είναι του δημοσίου. Λέω ότι διάφορα στελέχη. Δεν είπα ότι ήταν η επίσημη θέση. Αυτά Σταύρο ακούστηκα. Σταύρο 100% σου πω και ονόματα. Λοιπόν, επίσης δεν πρόλαβε να στερνώσει το μελάνι από την ψήφιση του νόμου και είχαμε απόλυση του Προέδρου στα μεταλλεία της Χαλκιδικής. Συνδικαλιστής εκλεγμένος, ήταν τεχνικός ασφάλειας, ο άνθρωπος προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά του ευσυνείδητα και όσο καλύτερα μπορούσε και με πρόσληψη επιτελείου δικηγόρων με καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκειμένου να το κάνουν σωστά, τον απολύσαμε με τη δεύτερη προσπάθεια γιατί είχαν προσπαθήσει να τον απολύσουν ξανά τον περασμένο Απρίλιο. Πλέον το απαγορεύεται είσοδο στον χώρο των μεταλλείων, αν και παραμένει πρόεδρος του ΤΟΥΣΟΥ και μέλος του ΤΟΥΣΟΥ της αντίστοιχης ομοσπονδίας. Η απόλυση, ακόμα και να δικαιωθεί στα δικαστήρια στα οποία έχει προσφύγει ο συνάδελφος, έτσι, τελικά με βάση τον νόμο του Χατζηδάκη δεν υποχρεώνει την εταιρεία σε επαναπρόσληψη. Το πολύ πολύ να του δώσει παραπάνω αποζημίωση. Άρα λοιπόν, με τον νόμο του Χατζηδάκη δίνεται ένας πολύ ωραίος τρόπος, μια πολύ ωραία μέθοδος να απαλλάσσεται η εταιρεία από τους ενοχλητικούς συνδικαλιστές, το πολύ πολύ να τις κοστίζει κάτι παραπάνω. Και να μην ξεχνάμε σε αυτό το σημείο και τους τελιβεράδες της ΙΦΟΥΤ, τα παιδιά με τα μηχανάκια, όπου προβλέψεις του νόμου Χατζηδάκη πήγε να εφαρμόσει ο εργοδότης και ας βρήκε στο τέλος τείχος με τη μαζική και οργανωμένη αντίδραση των εργαζομένων και αναγκάστηκε σε άτακτη υποχώρηση. Θα καταθέσουμε λοιπόν συγκεκριμένο σχέδιο απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, όπως με συγκεκριμένα βήματα θα μπλοκάρουμε τον νόμο Χατζηδάκη, πώς θα πρέπει να ενεργήσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε το ανταλλακτικό έκτρωμα να μείνει στα χαρτιά. Να είναι αυτό, συναδέλφες και συνάδελφοι, το επόμενο βήμα κλιμάκωσης, μετά τη μαχητική απάντηση που δόθηκε από χιλιάδες εργαζόμενους, με κορύφωση της απεργίας της 10 του Ιούνιου, στην πάλη για το ξύλωμα όλων των ανταλλακτικών νόμων, στη διεκδίκηση σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας και στην προστασία των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων. Δεύτερο ζήτημα στο οποίο θέλω να αναφερθώ. Η απεργία αποχή από τη λεγόμενη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Με αυτό το νόμο το 48-23 που ψήφισε μέσα στο κατακαλό και η κυβέρνηση βάζει και άλλη μια φορά στο στόχαστρο τη δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Τα μορφωτικά δικαιώματα δηλαδή των μαθητών. Θέλει να μετατρέψει τα σχολεία σε αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες με ευθύνη να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, το προσωπικό τους, τις υποδομές, να προσαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί το περιεχόμενο του μαθήματος στις κατά παραγγελία δεξιότητες που απαιτεί η αγορά και χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Δηλαδή ένα σχολείο που θα λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού και ταξικής διαφοροποίησης, με αυταρχισμό στην εσωτερική του λειτουργία και με το μάνατζερ, τον διευθυντή να αποφασίζει αντί για το σύλλογο των διδασκόντων,
με μια αφόρητη γραφειοκρατία επικεντρωμένη σε δείκτες και φόρμες αξιολόγησης. Ο σκληρός πυρήνας αυτής της αξιολόγησης προβλέπει μια σειρά από δείκτες οι οποίοι βάζουν φιλιά στο λαιμό των εκπαιδευτικών. Ζητούν από τον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει και να αξιολογηθεί με βάση το δείκτη που λέγεται ικανότητα διαχείρισης οικονομικών φόρων από το σχολείο. Σε ένα ήδη υποχρηματοδοτούμενο σχολείο θα αξιολογείται δηλαδή πώς γίνεται ο περιορισμός δαπανών, πώς θα βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη οι γονείς, πώς τελικά θα λειτουργούν όλοι οι συντελεστές του σχολείου στο να περιορίζονται οι ανάγκες, γιατί περιορίζονται οι οικονομικοί πόροι. Με το δείκτη αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού, τι θα αξιολογείται σε ένα σχολείο που ήδη το 1 τέταρτο του προσωπικού είναι αναπληρωτές? Θα αξιολογείται το πώς θα καλύπτονται τα κενά εκ των ενόντων, το πώς θα γίνεται ο εκπαιδευτικός λάστιχο, το πώς θα παλώνονται οι τρύπες ακόμα και με εκπαιδευτικούς να διδάσκουν άσχετα με την ειδικότητά τους μαθήματα. Θα αξιολογείται δηλαδή τελικά το πόσες λιγότερες θέσεις εργασίας θα υπάρχουν και πόσοι αναπληρωτές θα απολύονται. Με τους δείκτες για την αξιοποίηση των σχολικών υποδομών. Σε ένα σχολείο με ακατάλληλες υποδομές, με αίθουσες κλουβιά και χιλιάδες μαθητές σε κοντέινερ, τι θα αξιολογείται δηλαδή? Ή αν ένα σχολείο δεν δέχεται να μετατραπεί σε χώρο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κάθε φύσης, πώς τελικά θα αξιολογείται αυτό το σχολείο? Οι δείκτες αξιολόγησης σε σχέση με την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές, αντί να προωθούν την ολόκληρη μόρφωση, επιβραβεύουν ουσιαστικά το σχολείο που προσφέρει τις περιστασιακές εκείνες δεξιότητες που απαιτεί κάθε φορά η αγορά και οι επιχειρήσεις. Όλα τα παραπάνω που είναι σημεία του νόμου, είναι προβλέψεις του νόμου, αρκούν για να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο της αξιολόγησης, ότι το περιεχόμενο και ο στόχος της αξιολόγησης δεν είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μια τέτοια σε εισαγωγικά αξιολόγηση δομών αλλά και διδασκόντων, και μάλιστα από εξωτερικό αξιολογητή, οι υπαρκτές σήμερα ανισότητες που υπάρχουν θα απογειώνουν. Διαχωρίζονται και επίσημα τα σχολεία σε καλά και κακά, δημιουργούνται ανταγωνιζόμενα σχολεία που κυνηγούν το καλύτερο σκορ σε μια εκπαιδευτική αρένα. Αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το σχολείο σαν επιχείρηση, με απότερο στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε βάρος προφανώς των μορφωτικών αναγκών των παιδιών. Η απόρριψη της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης που σερβίρουν δεν είναι θέση άμυνας από πλευράς των εκπαιδευτικών. Είναι απαράδεκτο να λέγεται και να γράφεται ότι οι εκπαιδευτικοί φοβούνται να αξιολογηθούν όταν την περίοδο της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων, χωρίς καμιά στήριξη, χωρίς τεχνολογικά μέσα και επιστημονική καθοδήγηση, αυτοί οι ίδιοι εκπαιδευτικοί είναι που κράτησαν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία και την παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές. Αυτοί λειτουργήσαν τα σχολεία όταν η κυβέρνηση, αντί να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν με ασφάλεια και να λειτουργήσουν τα σχολεία, προέτρεπε τους εκπαιδευτικούς να ανοίγουν τα παράθυρα. Το αποτέλεσμα των σχεδίων της κρατικής αξιολόγησης και του ελέγχου είναι το άλοθη της εκάστοτε κυβέρνησης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις, περικοπή διαφανών, απολύσεις προσωπικού. Το έργο το έχουμε ξαναδεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο δρόμος για τις σημερινές εξελίξεις άνοιξε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, από τον νόμο 45-47 του 18 που με προσθήκες εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, για απουσία κουλτούρας αξιολόγησης μιλούσε ο προηγούμενος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λαυρόπουλου, τα αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση για τις δομές, για το λύκειο, για τους αναπληρωτές, τα άφησε άνοιχτα και τα εφαρμόζει η σημερινή. Η τιμωρητική τροπολογία της Γεροβασίλη για τους αποκλεισμούς στελεχών αξιοποιείται από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πάω λοιπόν, λέω μια κουβέντα και για το τρίτο ζήτημα. Τα γεγονότα στη Σταυρούπολη, συναδέλφισες και συνάδελφοι, και τα όσα ακολούθησαν με τους Χρυσαυγίτες και τους άλλους βασίστες που κουλοφόρους και χούλιγκαν να δρουν επιμέρες με οργανωμένο σχέδιο για να τροποκρατούν μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους. Μέρος του σχεδίου τους αποκαλύφθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συνεννοούνταν για τους τόπους και χρόνους συνάντησή τους, από τον εξοπλισμό που έβαλαν μέσα στο σχολείο, τον είχαν κρύψει απέναντι στο στρατόπεδο, στο πρώην στρατόπεδο του Παύλου Μελά και τον πετούσαν από τα κάγκελα στη συνέχεια, έτσι όπως επίσης και από το προστάθμιο που βρέθηκε στα σπίτια αυτών που συνελήφθησαν. Με πιστόλια, μαχαίρια και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, τα δείχνουν οι φωτογραφίες. Η κυβέρνηση λέει ψέματα ότι το σχολείο ήταν υποκατάληψη. Το σχολείο λειτουργούσε κανονικά.
όταν μπήκαν μέσα με την ανοχή των αστυνομικών δυνάμεων, με την ανοχή των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν ζώσει το τετράγωνο και με την κάλυψη ενός διευθυντή που τους διευκόλυνε όσο μπορούσε, τους έβαζε και τους έφερε. Ακόμα και το άνοιγμα στα κάγκυλα στον περίπολο του σχολείου τους έδειχνε για να μπορέσουν να φύγουν όταν πήγανε να φύγουν από την πίσω πόρτα και βρήκανε διαδηλωτές να βρίσκονται εκεί πέρα. Δεκάδες είναι τα φωτογραφικά στιγμιότυπα, τα έχετε δει. Έτσι εξαπέλυαν συνεχόμενες προσχεδιασμένες επιθέσεις με μολότοφ, στιλέτα και στυλιάρια απέναντι σε μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους που ήμασταν μαζεμένοι και διαδηλώναμε απ' έξω ενάντια στην τραγούδικη δράση τους, αλλά και απέναντι σε μαθητές μέσα στο σχολείο. Τρεις φύγανε μόφητοι, τον ένα τον κουβαλήσανε ένα αστυνοφόρο μέσα στο σχολείο. Γιατί εκλεγμένη μαθήτρια του 15 πελούς βγήκε εφταυσός και είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας και θα σας κοντράσω. Κυβέρνηση και διάφορα αστικά επιτελεία τους πήραν υπό την προστασία τους, κάνοντας δηλώσεις στη λογική του συμψηφισμού και των ίσων αποστάσεων, εξισώνοντας το τίτι με το θύμα, δίνοντας συνέχεια στην απαράδεκτη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τα γεγονότα που απέφυγε να καταδικάσει ευθέως τις επιθέσεις των φασιστοειδών, ο υφυπουργός, ο Συρίβος, επιδότηκε σε ένα προκλητικό ξέπλυμα των φασιστοειδών. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ζήτησε επανειλημμένα να καταδικαστεί η βία από όπου και αν προέρχεται. Έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι είδε να ασκείται βία από αυτούς που επιτέθηκαν, λέει, στους φασίστες. Από εμάς που ήμασταν απ' έξω, δηλαδή εμείς ασκούσαμε βία στους φασίστες. Έτσι φτάσαμε και στα χτεσινά γεγονότα τα θλιβερά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία της Ηλιούπολης, όπου επιτέθηκαν σε μένη τη σημαία. Ένα χρόνο, συναδέλφους και συνάδελφοι, μετά την καταδίκη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής από τη δικαιοσύνη και τον χαρακτηρισμό της ως εγκληματική οργάνωση, δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Οι αιτίες που γεννούν τον φασισμό είναι εδώ. Και δεν είναι μόνο η ρητορική που ανάφερε ο προηγούμενος και ανέλησε ο προηγούμενος ομιλητής, ούτε είναι τα σφιχτά καλιάσματα στο Καστελόριζο και γενναίες εμφανίσεις με τους τότε βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Οι αιτίες που γεννούν τον φασισμό είναι το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης που εξαπλειώνει. Έτσι ζεσταίνεται το αυγό του φοιτιού και μόνο ο λαός και η νεολαία με την οργανωμένη δράση τους μπορούν να στείλουν τους φασίστες μαζί με το σάπιο σύστημα στο σκουπιδοτελικέ της ιστορίας. Κλείνω με το εξής. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε και να ενθαρρύνουμε κάθε σπίθα αντίστασης να οργανώσουμε τους αγώνες των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε και να εκθέτουμε τους απολογητές της κυβερνητικής πολιτικής στο κίνημα. Θα ξεδροστιάζουμε τους διαψώτες της ανάθεσης αλλά και της κυβερνητικής εναλλαγής που παραπέμπουν όλες τις λύσεις στην επόμενη κυβέρνηση που θα δει και να αλλάξει τους νόμους. Οι αγώνες των τελευταίων ετών απέδειξαν ότι μπορεί να ακυρώνονται αντατακτικές πολιτικές όπως ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, όπως ο απεργοκτόνος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να μετράμε νίκες όπως η κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων των διανομέων της ΣΥΦΟΥΝ που ακύρωσαν στην πράξη του νόμου Χατζηδάκη. Αυτά τελικά είναι που δείχνουν τον δρόμο, αυτά είναι που αποδεικνύουν την αξία της οργανωμένης πάλης της μαζικής συμμετοχής των εργαζομένων στα συνδικάτων.